Αμήν, αδέρφια μου αγαπητά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Μετά από 3 χρόνια νομίζω, είχαμε έρθει, σας είχαμε επισκεφτεί. Σας σκεφτόμαστε πάντα, προσευχόμαστε πάντα, πιστεύω και εσείς το ίδιο κάνετε, γιατί είναι και είτε μεγάλη ανάγκη, αδερφοί, το να προσευχόμαστε για το έργο του Θεού, γιατί δεν κάνει ο Θεός μόνο το έργο Του στην Ελλάδα, αλλά έχει απλωθεί και στην Ευρώπη και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει σε όλο τον κόσμο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Του, γιατί μετά θα έρθει το τέλος. Το καθαρό Ευαγγέλιο, το γνήσιο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο εδίδαξε και κήρυξε. Σας φέρνω την αγάπη των αδερφών από τη Γερμανία. Αδερφοί, αγωνιζόμενοι πάντοτε είμαστε εκεί πέρα, όπως και εσείς συναθρίζεστε, και εμείς 5 φορές την εβδομάδα συναθριζόμαστε στο Bittigheim, στις προσευχές, στις νηστείες. Ευχαριστούμε τον Κύριο και περιμένουμε την έκβαση του Κυρίου πιο δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Μας αξίωσε ο Κύριος και πάλι φέτος. Κάναμε το 10ο ταξίδι στην Ινδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο για εσάς, για τις προσευχές σας. Γιατί πραγματικά χωρίς προσευχές, αδερφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Ο Θεός κάνει χάρη, ανοίγει και τις καρδιές των αδερφών να δέχονται, να έχουν απορίες, ερωτήσεις. Και εμείς με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αυτά τα οποία ξέρουμε, αυτά τα οποία μάθαμε, τους μεταδίδουμε. Βέβαια, μόνο φυτεύουμε, αδερφοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ποτίζουμε, αλλά αυτός ο οποίος δίνει για κάτι την αύξηση είναι ο Κύριος. Πιστεύω και στη ζωή μας το ίδιο ισχύει, έτσι δεν είναι? Το έργο του ο Θεός εκεί το κάνει με τους αυτόχθονες αδερφούς. Είναι αποφασισμένοι, είναι και αφιερωμένοι και κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά, αδερφοί, λείπει όντως η ορθοτόμηση. Γιατί οι μεταφράσεις τους δεν συμφωνούν με το ελληνικό. Δυστυχώς τις παίρνουν και μεταφράζουν στις γλώσσες τους και διαλέκτους. Έχουν 25 γλώσσες οι οποίες ομιλούνται και γράφονται. Από το καθολικό κείμενο, το οποίο είναι της Βουλγάτα, το οποίο ξεφεύγει πάρα πολύ από το ελληνικό. Καμιά σχέση, αδερφοί. Γι' αυτό και είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν και δεν τα εννοούν. Αυτός είναι ο σκοπός που πάμε και ο ρόλος που πάμε εκεί πέρα, αδερφοί, να τους αναθέσουμε ακριβέστερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν πάμε ούτε να αυθεντεύουμε στους αδερφούς, ούτε να τις κατακυριεύσουμε, αλλά ούτε και να τους εκμεταλλευτούμε, τον εναντίον τους βοηθάμε στις μεγάλες τους ανάγκες, στις δυσκολίες. Το καταδύναμε, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Για εσάς, αδερφοί, που με αξιώνει και πάλι να είμαι ανάμεσά σας. Από τη σελίδα 863, με τη χάρη του Θεού, θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, πολύ γνωστό βέβαια, αλλά να το δούμε και πάλι μια φορά από κοντά, πιστεύω, να δούμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα το Άγιο. Από το εδάφιο 13. Όταν δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ηρεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και απεκρίθη ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο έντης ουρανής. Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτισης πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πύλη άδου δεν θέλω συσκίσει κατά αυτής. Και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσεις επί της γης θελήσε δεδεμένον εν της ουρανής και ό,τι αν λύσεις επί της γης θελήσε λελεμένον εν της ουρανής. Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μην είπωση προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτην ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον «Γενού ήλιος είσαι αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον «Υπαγιοπίσω μου Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού «Εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν
και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ώστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι οφείλεται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, ή την δε ψυχή να αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι την έστων εδώ εισταμένων, ή την εσ δε θέλουσε γευτεί θάνατον, εωσού είδωση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί, πάρα πολύ για τα λόγια του τα ευλογημένα. Δόξα στον Κύριό μας. Εδώ ήρθε η σειρά να ρωτήσει ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές. Γιατί πολλές φορές τον ρωτάγαν οι μαθητές περί των παραβολών, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία είχε κήρυτο ο Κύριος, τα περί της βασιλείας των ουρανών. Τώρα είχε το Κύριος, ο διδάσκαλος, να ρωτήσει τους μαθητές του τι λένε οι άνθρωποι για το πρόσωπό του, αδερφοί μου. Για το περιπάτημά του. Για τα λεγόμενά του. Τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σήμερα λένε πάρα πολλά για τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Κύριο, τον ενδιαφέρει περισσότερο ο λαός του τι λέει, τα παιδιά του τι λένε. Εμείς τι νομίζουμε, αδερφοί, για αυτό το πρόσωπο το οποίο πρώτο μας αγάπησε και έβαλε τη ζωή του υπέρ ημών. Δόξα στον Κύριό μας. Οι άνθρωποι λένε, ήταν ένας προφήτης, οι μουσουλμάνοι τον αποκαλούν προφήτη, ήταν και αυτός ένας προφήτης. Ήταν όντως προφήτης. Δυνατός εν λόγης και έργης μας λέει, στο λόγο του Θεού στις πράξεις των συγγνώμη, ναι, στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Ο άλλος ο μαθητής και ο Κλέοπας. Δυνατός εν λόγης και έργης. Δόξα στον Κύριό μας. Ένας σαν τους προφήτες, άλλος τον αποκαλούσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλος έλεγε ότι είναι ο Ηλίας, άλλος έλεγε ότι είναι ο Ιερεμίας ή κάποιος των προφητών. Οι άνθρωποι βγάζουν τα συμπεράσματά τους, αδερφοί. Ο φυσικός ο άνθρωπος είναι αυτός, όχι ο πνευματικός. Εάν ο άνθρωπος δεν λεχθεί πνευματικός, αδερφοί, δεν αναγεννηθεί, δεν γνωρίζει τα του πνεύματος και δεν είναι ανταδεχτή. Δόξα στον Κύριό μας. Εμείς αδερφοί γεννηθήκαμε εξίδατος και πνεύματος και πρέπει να γνωρίζουμε τα περί της βασιλείας των ουρανών και περισσότερο για το αγαπημένο αυτό πρόσωπο, για τον Ιησού μας Χριστό. Ποιος ακριβώς είναι. Εσείς τι λέτε, οι μαθητές που ήταν 3-3,5 χρόνια μαζί του, γνωρίζανε ακριβώς ποιος ήταν. Εγώ σας λέω όχι. Δεν τον είχαν καταλάβει, δεν τον είχαν εννοήσει οι αδερφοί. Πολλές φορές λέγανε πολλά με το στόμα τους. Όπως και εδώ ο Απόστολος Πέτρος είχε αποκάλυψη. Πετάγει το Πέτρος ξαφνικά, όχι Κύριε, δεν είσαι εσύ ούτε ο Ιερεμίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ένας εκ των προφητών. Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αποκάλυψη από Θεού, αδερφοί, έτσι δεν είναι. Το να πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος είναι αποκάλυψη. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος, αδερφοί, του λέει: εσύ είσαι Πέτρος. Δόξα στον Κύριο. Και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο Πέτρος ήταν η πέτρα. Ο Πέτρος είναι η πέτρα. Το Βατικανό το έχει παρεξηγήσει, αδερφοί. Ξέρετε, το έμβλημά τους είναι μια σπίδα με δύο κλειδιά. Έχουν πάρει πάπες τώρα τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών και θέλουν να τους αποκολούν πατέρες και να φυλάνε και το δαχτυλιδάκι τους. Αδερφοί, και όταν το βλέπω να πλένει τα πόδια των ανθρώπων, γιατί το κάνει μια φορά το χρόνο, και να φυλάει τα πόδια των ανθρώπων αυτών, λέω: αυτός ξεπέρασε τον Κύριό μας. Είναι πιο ταπεινός από τον Κύριό μας ο άνθρωπος αυτός. Ή είναι υποκρισία. Εγώ νομίζω το δεύτερο είναι, έτσι δεν είναι. Το τελευταίο που είπα. Ο Κύριος δεν φίλησε τα πόδια των μαθητών, αδερφοί. Απλώς τους τα έπλυνε. Και τους έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα. Το παράδειγμα της ταπεινώσεως. Το παράδειγμα, αδερφοί, της αλληλοστήριξης. Της αλληλοβοήθειας. Αυτό ήταν, αδερφοί. Παράδειγμα έδωσε σε εσάς. Αλλά δεν τους φίλησε τα πόδια. Και τώρα βρίσκεται ένας άνθρωπος σήμερα ο οποίος φυλάει τα πόδια των ανθρώπων. Μπροστά στις κάμερες, αδερφοί. Για να το δουν οι άνθρωποι, για να πούνε ότι αυτός είναι. Αυτός είναι ο ταπεινός. Πιο ταπεινός από τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν έχουν πάρει τη θέση του Χριστού, αλλά έχουν πάρει τη θέση του Πατέρα. Ονομάζονται Πατέρας, αδερφοί. Άγιε Πατέρα. Ένας είναι ο Πατέρας, ο Ουράνιος, αδερφοί. Ο Άγιος Πατέρας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: μην ονομάζετε πολλούς πατέρες. Εσύ είναι ο Πατήρ. Και εσύ είναι ο Κύριος. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί μου. Πιστεύω όταν ο Πέτρος άκουσε όλα αυτά, χάρηκε πάρα πολύ, έτσι. Όλοι οι παρέα εκεί πέρα ακούσαν τον Κύριο να λέει για τον Πέτρο τα καλύτερα λόγια.
και επί ταύτης της πέτρας έδωκε δομή στην εκκλησία μου. Ήταν όμως μια ταλαντευόμενη πέτρα ο Πέτρος, αδερφοί, μέχρι αυτή τη στιγμή. Δόξα στον Κύριο. Βεβαίως έχουμε αποκαλύψεις. Αλλά την ώρα της δοκιμασίας φαίνεται, αδερφοί, που οικοδομούμε την οικία μας, που οικοδομούμε το σπίτι μας. Εάν οικοδομούμε στην άμμο, αδερφοί, θα έρθει ο ποταμός, θα έρθει η άνεμη, θα πέσει η οικία μας. Εάν όντως οικοδομούμε στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, δόξα στον Κύριό μας. Και να περάσουν οι άνεμοι και να έρθουν οι ποταμοί, η οικία αυτή θα μείνει. Δόξα στον Κύριό μας. Μπορεί να φύγει κανένα εξώφυλλο, κανένα κεραμίδι, αλλά δεν έχει σημασία, αδερφοί. Εάν τα θεμέλια είναι γερά, αδερφοί, το οίκημα όλο, η οικοδομή όλη είναι γερή. Δόξα στον Κύριό μας. Εάν, αδερφοί, οικοδομούμε στον Ιησού Χριστό, εάν ελπίζουμε στον Ιησού Χριστό, εάν αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, εάν οικοδομούμε με πολυτίμους λίθους, με το Λόγο του Θεού, με τα χαρίσματα που μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, με τις διακονίες που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί, αυτά είναι τα πολύτιμα, αδερφοί μου, δόξα στον Κύριό μας. Το σπίτι μας θα μείνει. Εάν οικοδομούμε με πέτρες, με ξύλα και με άχυρα, η φωτιά θα έρθει σίγουρα, αδερφοί. Το κοσκίνισμα θα έρθει σίγουρα στη ζωή μας. Δια πολλών θλίψεων θα εισέρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δεδομένο, είναι γραφικό, είναι πνευματικό, αδερφοί μου. Και πολλές φορές δοκιμαστόμαστε από τα λεγόμενα του στόματός μας, από τα λόγια του στόματός μας. Ευθόρμητος ο αδερφός, πολύ καλός, χρυσός, ευλογημένος αδερφός. Άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει, αδερφοί, να είμαστε βιαστικοί όσον αφορά τα πνευματικά. Να μην προφέρουμε γρήγορα λόγο. Ας είναι ο άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει και αργός στο λαλήν. Έτσι λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, αδερφοί. Εδώ βλέπουμε βιασύνες, αδερφοί. Βέβαια, ο Κύριος δίνει επαγγελία, δίνει υποσχέσεις, αλλά τις εκπληρεί όλες ο Κύριος. Εμείς όμως δεν μένουμε πιστοί στις υποσχέσεις μας και στα λόγια μας. Δόξα στον Κύριό μας. Όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές, θα με πιάσουνε, θα με μπέξουνε, θα με φυλακίσουνε, θα με θανατώσουνε, στεναχωρηθήκανε σίγουρα, έτσι, οι μαθητές. Και πετάγεται πάλι ο αδερφός μας ο Πέτρος, ο ευλογημένος αδερφός μας, Κύριε, και στη φυλακή μαζί σου εγώ. Και στο θάνατο μαζί σου εγώ. Όπου και να πας, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω. Μάλιστα. Τον ακολούθησε, αδερφή. Μέχρι την αυλή του Καϊάφα. Και τον είπε ο Κύριος, θα με ακολουθήσεις μέχρι το θάνατο, Πέτρο. Και παρασυρθήκαν και όλοι οι άλλοι αδερφοί. Και να είμαστε προσεκτικοί να μην παρασύρουμε τα λόγια μας και τους αδερφούς μας. Ώστε να υιοθετούν και αυτοί τη γνώμη μας, τα λεγόμενά μας και να λένε, ναι, αδερφέ, αμήν. Πάω για ψάρεμα, λέει, στην Τιβεριάδα. Και εμείς ερχόμαστε, είπαν οι άλλοι μαθητές. Μα αδερφέ, έχεις ραντεβού με τον Κύριο για ψάρεμα, θα πας τώρα. Ο Κύριος είπε εκεί, θα βρεθούμε, θα συναντηθούμε, θα τα πούμε, πάμε για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψάρεψαν τίποτα, αδερφοί. Αποτυχία πλήρης, αδερφοί μου. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία, αδερφοί, δεν είναι κατά το θέλημα του Κυρίου, και απαγοητευόμαστε, αλλά και κουραζόμαστε. Και όταν προπορευόμαστε του Κυρίου, βιαζόμαστε να αποδώσουμε λόγο, πριν ο Κύριος πει κάτι, τότε, αδερφοί, πέφτουμε παταγωδός έξω. Πριν ο Αλέκτο λαλήσει μια φορά, εσύ τρεις φορές θα με έχεις απαρνηθεί, του λέει ο Κύριος. Εγώ και στη φυλακή, Κύριε. Θα με απαρνηθείς, Πέτρο. Μάλιστα. Αυτά τα οποία λέει ο Κύριος, αδερφοί, εκπληρώνονται. Άλλα γρήγορα, άλλα μέσα στην πορεία της ζωής μας και άλλα έρχονται στον καιρό τους. Κι όμως, αδερφοί, με μέσον μπήκε στην αυλή του Καγιάφα, με μέσον μπήκε, ο Ιωάννης τον έβαλε μέσα και είχε απλώσει τα χεράκια του στη φωτιά και τα ποδαράκια του και ζεσθενόταν. Και περίμενε να δει το τέλος τώρα. Περίμενε να δει τι θα κάνουν αυτοί με τον Κύριο. Στη Γεστημανή προσπάθησε να τον βοηθήσει με τον δικό του τρόπο όμως, αδερφοί. Αδερφοί, δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τον Κύριο με δικούς μας τρόπους. Να αφήσουμε τον Κύριο αυτός να μας βοηθήσει και να μας συμβουλέψει. Αμήν. Βλέπει να έρχεται εκεί πέρα το πλήθος των υπηρετών, εκεί πέρα με τα φανών και λαμπάδων. Έτοιμος για πόλεμο. Αδερφοί, δεν ρώτησε, Κύριε, τι να κάνουμε. Ορμάει, βγάζει το μαχαίρι, ορμάει, βρίσκει τον Μάλχο, βέβαια, θα ήταν μπροστά ο Μάλχος. Έτοιμος να το σφάξει ήταν, αδερφοί. Πώς του ξέφυγε εκεί πέρα, πάει το αυτί του Μάλχου. Στο Λουκά το Ευαγγέλιο, εάν δεν κάνω λάθος, ο Κύριος πήρε και το κόλλησε, τον εθεράπευσε τον Μάλχο, αδερφοί μου, και τον είπε, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη σου, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θανατώνει με μάχαιρα θα θανατωθεί. Ευθόρμητος, γρήγορος, όλα αυτά είναι μαθήματα για μας, αδερφοί. Να μην βιαζόμαστε, να μην προπορευόμαστε του Κυρίου.
Άμα δούμε παρακάτω εδώ πέρα, μετά από αυτές τις ωραίες επαγγελίες και υποσχέσεις του Κυρίου προς τον Πέτρο, αδερφοί μου, αρχίζει ο Κύριος να συνεχίζει να λέει πάλι. Λέει, αφού του λέει και θέλω σου δώσει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, ο Πέτρος τα έχει όντως τα κλειδιά. Βεβαίως ο Κύριος τον χρησιμοποίησε την ημέρα της Πεντηκοστής με ένα κήρυγμα να σωθούν 3.000 ψυχές. Αλλά οι άνθρωποι το παρεξηγούνε. Αδερφοί, το παρεξηγούνε πάρα πολύ σήμερα. Θρησκευτικός ηγέτης σου λέει τώρα, εγώ κόβω και ράβω τώρα. Δηλαδή χωρίς κάποιους ανθρώπους δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι ίδιοι δεν θέλουν να εισέλθουν, αλλά και αυτούς οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, τους εμποδίζουν αδερφοί. Και τους επιφορτώνουν φορτία δυσβάστακτα. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Πάνε εδώ, πάνε εκεί. Και ήμουν στο χωριό μια εβδομάδα, αδερφοί, και έβλεπα εκεί πέρα τις ηλικιωμένες γυναίκες, παρασυρώνα και νέες γυναίκες, να κάνουν καθαρή ειδωλολατρεία μπροστά στα μάτια, να προσκυνάνε τα είδωλα. Αδερφοί. Και αυτό το φαινόμενο το έχω χορτάσει στην Ινδία. Τέτοια ειδωλολατρεία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αλλά βλέπω τα ίδια συμβαίνουν και στην πατρίδα μας, αδερφοί. Προσκυνάνε ομοιώματα, ποίηματα από χέρια ανθρώπων, αδερφοί μου. Τα προσκυνάνε. Αν θα μου πεις, αδερφοί, είναι τα σεβάσματά τους. Ειδωλολατρεία καθαρή, αδερφοί. Την οποία την απαγορεύει ο Θεός, ο λόγος του Θεού δεν την επιτρέπει. Δεν λέει μη προσκυνήσεις το λόγο του Θεού, λέει μη ποιήσεις είδωλο. Από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Μην το κάνεις. Το να το προσκυνήσει ο άλλος ήδη έχει ξεφύγει, έχει πλανηθεί. Ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, αδερφοί, αδιαλείπτος και αφόβος, είναι πνεύμα. Και οι αληθινοί προσκυνητές σε πνεύματι και αληθεία τον προσκυνάνε και τον λατρεύουνε. Αυτό θέλει να μας διδάξει ο λόγος του Θεού και το πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Να τον λατρεύουμε πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει θα πρέπει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να ιερουργεί μέσα σε αυτόν τον ναό που είναι τα σώματά μας, να κάνει ο Θεός την παρουσία Του, αδερφοί μου, δόξα στον Κύριο, να φύγουν τα βάρη μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας και να λαλεί το Πνεύμα το Άγιο τα μεγαλεία του Θεού, δόξα στον Κύριό μας, ύμνους εν πνεύματι, ξένες γλώσσες, δόξα στον Κύριό μας, διερμηνίες. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, πριν 20 χρόνια, βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα σε μια εκκλησία. Είχα και έναν αδερφό Αραμαίο μαζί μου, τον αδερφό τον Τζέμιλ. Είχαμε πέσει στα γόνατα, αδερφοί, στην προσευχή από τις 7 μέχρι τις 10. Πήγε 10 και μισή. Η παρουσία του Θεού ήταν πολύ αισθητή, πάρα πολύ δυνατή. Είχαν πληρωθεί χαρισματούχοι, αδερφοί, με πνεύμα Άγιο. Ήμνους εν πνεύματι, αδερφοί, βρισκόμασταν στον τρίτο ουρανό, στον παράδεισο, αδερφοί. Είχε κατέβει νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, ήταν τόσο αισθητή η παρουσία του Κυρίου, οι καρδιές μας είχαν συντριφθεί και όταν τελείωσε η προσευχή μετά από 3,5 ώρες, ο αδερφός που ήταν μαζί μου, μου λέει, αδερφέ, λέει, γιατί σηκωθήκαμε την προσευχή. Λέω, αδερφέ μου, κοίταξε το ρολόι σου καλά, περάσαν 3,5 ώρες. Περάσαν, λέει, 3,5 ώρες. Όταν, αδερφοί, μπαίνουμε στον χρόνο του Θεού, στον πνευματικό χρόνο, αδερφοί, ο χρόνος μας χάνεται, δόξα στον Κύριό μας. Και αυτό πρέπει να γίνεται, αδερφοί, στις συναθρήσεις μας. Μπορούμε να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη, την παρουσία του Θεού, δόξα στον Κύριό μας. Να τον αισθανθούμε, αδερφοί, με μεγάλη δύναμη εντός μας και μέσα στον τόπο που συναθριζόμαστε. Όταν απειλήσανε τους μαθητές οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να μην μιλήσουν πλέον για αυτό το όνομα, πήγαν στους οικείους της πίστεως. Δεν πήγαν στους κατασάρκα συγγενείς. Αχ, μας απειλήσαν, αχ, μας κάναν, αχ, μας ράναν. Πήγανε στα αδέρφια τους εν Χριστώ Ιησού. Και τους είπανε αυτό και αυτό έγινε. Και γονατίσαν όλοι και ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή, αδέρφοι, προς τον Θεό. Και του είπαν αυτά που είπανε. Ότι γιατί εφρίαξαν τα έννοια, εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού, αδέρφοι. Και οι λαοί εμελέτησαν μάτια και τα βάλανε με τον Υιό σου, με τον διαχρισμένο σου, τον Ιησού Χριστό. Και με παράπονο, αδερφοί, και με στεναχώρια άνοιξαν την καρδιά τους, σύντρεψαν την καρδιά τους στον ύψιστο Θεό. Και ο Θεός απάντησε, αδερφοί, με ένα πολύ θαυμαστό τρόπο. Δόξα στον Κύριο. Λέει, εσείς και ο τόπος όπου ήταν μαζεμένοι, αδερφοί, και πλήσαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και λαλούσαν τα μεγαλεία του Κυρίου. Και ζήτησαν τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί, να πλώσει ο Κύριος το χέρι, να κάνει θαυμάσια και τεραστία, να κάνει ο Κύριος θεραπείες, να συμμαρτυρήσει ο Θεός. Και θέλουμε πραγματικά τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί, να συμμαρτυρήσει ο Κύριος.
και στην καθημερινότητά μας, στην ατομική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή. Θα πρέπει, αδερφοί, να φαίνεται το φως του Χριστού στη ζωή μας. Η ζωή μας είναι το περιπάτημά μας, είναι το βίωμά μας, αδερφοί. Αυτό είναι το οποίο βλέπουν οι άνθρωποι, δόξα στον Κύριό μας, η συμπεριφορά μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να προσέχουμε πώς να περιπατούμε ακριβώς. Και αυτό μας το δίνει ο Λόγος του Θεού. Όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εκμεταλλευόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και ζούμε στις χειρότερες ημέρες, αδερφοί, της ανθρωπότητας. Είναι οι τελευταίες ημέρες. Δόξα στον Κύριό μας. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας διαφυλάξει, αδερφοί. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει ολοκλήρως την ψυχή μας, το πνεύμα μας, αλλά και τα σώματά μας. Και θα τα μεταμορφώσει, αδερφοί, με το πνεύμα το Άγιο. Και θα μας πάρει να είμαστε πάντοτε μαζί Του. Σε ένα τόπο που δεν θα υπάρχει πόνος, δάκρυ, θλίψη, κραυγή, αδερφοί. Νοσοκομεία, νεκροταφεία. Δεν θα υπάρχουν αυτά εκεί, αδερφοί. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Και αυτό θα πρέπει να το βιώνουμε από αυτή τη ζωή κιόλας, αδερφοί. Να ξέρετε κάτι, αγαπητά μου αδέρφοι, η ετοιμασία γίνεται σε αυτή τη ζωή. Προσέξτε να δείτε. Λέει στο Λόγο του Θεού: Άγιοι γίνεστε, διότι ο Πατέρας σας ο ουράνιος Άγιος είναι. Και χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς το πρόσωπο του Κυρίου. Πότε αγιάζεται ο άνθρωπος και πώς αγιάζεται ο άνθρωπος? Δια της υπακοής του Λόγου του Θεού. Πότε συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, αδερφοί? Όταν μετανοούμε καρδίας, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν δεν μετανοούμε, όντως θα πολεστούμε, αδερφοί. Να μην νοιάσουμε τον πατέρα μας, τον Αδάμ, ο οποίος έκρυψε την αμαρτία του, αδερφοί. Θα μου πεις, αδερφέ, έχω αμαρτία και δεν το ξέρω. Υπάρχουν και κρύφια αμαρτήματα. Ο Δαβίδ προσεύχεται προς τον Κύριο και του λέει: Κύριε, φύλαξέ με από τα κρύφια αμαρτήματα. Το ξέρετε, αδερφοί. Παραδείγματος χάρη, η υπερηφάνεια, ο άνθρωπος ο ίδιος δεν την καταλαβαίνει. Ο άλλος το βλέπει. Εγώ ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνομαι, αδερφοί. Και ένα σημείο της υπερηφάνειας είναι ότι δεν ακούω κανέναν, αδερφοί, δεν δέχομαι κανέναν, κάνω ό,τι εγώ νομίζω και κάνω ό,τι εγώ θέλω. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: Επιστρέψτε στους ελέγχους μου. Και πάλι λέει ο Κύριος στο λόγο του: Όντιν αγαπώ, λέει, ελέγχω και παιδεύω. Εάν επιστρέψουμε στους ελέγχους του, θα γλιτώσουμε την παιδεία. Προσέξτε, το προλαβαίνουμε. Εάν το αντιληφθούμε, εάν δεν το αντιληφθούμε, αδερφοί, βέβαια δεν δεχόμαστε τους ελέγχους του Κύριου και δεν επιστρέφουμε, θα έρθει το ευλογημένο χέρι του Κυρίου μας και θα μας παιδέψει λιγάκι. Εάν χρειαστεί λίγο να λυπηθούμε. Που πιστεύω χρειάζεται καμιά φορά, αδερφοί. Γιατί οι θλίψεις που περνάμε στη ζωή μας καμιά φορά, αδερφοί, μας μαθαίνει ο Κύριος την υπομονή. Αλλά και την υπακοή, δόξα στον Κύριό μας. Λίγα πέρασε ο αδερφός μας ο Πέτρος. Εγώ σας λέω, δεν πέρασε λίγα. Πέρασε πάρα πολλά, αδερφοί. Μετά από πολλά χρόνια διαπίστωσε ότι είναι δούλος του Θεού. Στην πρώτη επιστολή του, ξέρετε πώς αρχίζει? Πέτρος Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ωραία. Προβάλλουμε τη διακονία. Μια χαρά. Αδερφοί, αλλά το να γίνουμε δούλοι του Θεού, αδερφοί, του υψίστου, δεν είναι τόσο εύκολο. Και έχω μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Όταν έκανα το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία, γονάτισα πριν φύγω, αδερφοί, και μπω στο αυτοκίνητο και προσεύχομαι, έλεγα: Κύριε, ανέλαβε, δεν ξέρω πού θα πάω, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, δεν γνωρίζω τους αδερφούς. Ανέλαβε εσύ, ελέη σε μένα τον αχρίο δούλο σου, έτσι είπα. Έτσι. Εγώ θεώρησα τον εαυτό μου αχρίο δούλο σου. Και άκουσα φωνή να μου λέει, το Πνεύμα το Άγιο να με ελέγχει πάνω στην προσευχή. Και μου θύμισε το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Όταν πράξετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, το επαναλαμβάν, όταν πράξετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, τότε να λέτε, τότε να πείτε ότι αχρή δούλη είμεθα. Λέω: Κύριε, τώρα με έπιασες. Να πω ότι τα κάνω όλα ότι μου λες? Φοβάμαι να το πω ότι τα κάνω. Φοβήθηκα, αδερφοί. Πραγματικά φοβήθηκα. Και από τότε δεν προσεύχομαι κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί μου, ούτε αχρίως του λέω. Δεν τολμά να το πω: Κύριε, είμαι δούλος σου. Ενώ ο Δαβίδ το έλεγε. Και άλλοι άνθρωποι του Θεού το λέγανε. Μπήκε φόβος μέσα μου. Λέω: Όλα τα διαταχθέντα τα κάνω. Είμαι συνεπής. Είμαι υποτεταγμένος κατά πάντα στο λόγο του Κυρίου. Λέω πάντα αμήν στο λόγο του Κυρίου, ή έχω αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, έχω τις σκέψεις μου, έχω τις βλέψεις μου, έχω τα σχέδιά μου? Τι τώρα, πρέπει όλα να τα κάνουμε ότι λέει ο λόγος του Θεού?
Αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι πολυτιμότερος από όλη τη δημιουργία. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει, ο ουρανός και η γη θα παρέλθει. Αλλά ο λόγος μου ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν θα πέσει μέχρι να εκπληρωθεί. Άρα, ο λόγος αυτός ο οποίος, αδελφοί, εκηρύχθησε μας, τον ακούσαμε, τον πιστέψαμε, μας έσωσε και μας εζωοποίησε. Δεν έχει αξία ο λόγος του Θεού. Μεγαλύτερη αξία απ' όλα. Δεν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή μας και η ψυχή μας τώρα. Βεβαίως, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ο ουρανός χαίρεται μόνο για μια ψυχή, εάν επιστρέψει και μετανοήσει. Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Για έναν. Και αυτή την εμπειρία την είχε μόνο ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής, το ξέρετε. Για έναν Αιθίωπα, τον έστειλε ο Κύριος, αδελφοί, να πάει στην έρημο τόπο. Τον έστειλε. Πήγε. Αυτό σημαίνει υπακοή, αδελφοί. Κατά πάντα. Μα να αφήσω τη Σαμάρια, να αφήσω την ευλογία, τόσο πλήθος κόσμου εκεί πέρα, σημεία και τεραστία. Μπορώ να κηρύττω εδώ πέρα συνέχεια και άμα ακούν όλοι. Μια ψυχή. Και μάλιστα μαύρο σαν το τηγάνι, έτσι. Οι Αιθίωπες δεν είναι άσπρες σαν εμάς. Μα για ένα μαύρο να πας να κάνεις τόσο δρόμο. Βεβαίως, αδερφοί. Για μια ψυχή. Ο ουρανός, αδερφοί, πανηγυρίζει. Όταν επιστρέφει, όταν σώζεται, έστω μια ψυχή. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Μα αξίζει μια ψυχή περισσότερο από όλο τον κόσμο, λέει ο Κύριος. Βεβαίως αξίζει, αδερφοί. Έρχονται αδερφοί μου λένε, αδερφέ, έχεις πάει τόσες φορές στην Ινδία. Γίνεται τίποτα, μου λένε. Λέω, ελάτε να δείτε, άμα γίνεται ή δεν γίνεται. Και όταν σας λέω, ελάτε να δείτε, άμα γίνεται ή δεν γίνεται. Όχι, εμείς δεν είμαστε για εκεί. Ελάτε να δείτε, άμα γίνεται ή δεν γίνεται. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές, αδερφοί. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Το τι κάνει ο Θεός δια του λόγου του και δια του πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούμε εμείς να το δούμε, αδερφοί. Μετά τα αυτά όμως. Μετά. Αλλά θα πρέπει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, και να κηρυχθεί αλλά και να σπαρεί. Πρέπει να σπαρθεί ο λόγος του Θεού. Γιατί άμα δεν σπείρουμε, δεν θα θερήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και όπως παίρνει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, πραγματικά δεν επιστρέφει κενός πίσω, φέρνει αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αδερφοί, πολύ ωραίος ο αδερφός μας ο Πέτρος, πολύ μ' αρέσει, αλλά μαθαίνουμε, παίρνουμε και εμείς τα μαθήματά μας, όλα αυτά γραφτήκανε και γίνανε παράδειγμα για μας. Αδερφοί μου, να μην είμαστε βιαστικοί, το είπα αρκετές φορές απόψε. Εγώ από την αρχή της πίστεως ήμουν πολύ ανυπόμονος άνθρωπος, απότομος, δύσκολος, να πω νευρικός, ίσως, πιστεύω, ναι. Αδερφοί, τα πρώτα χρόνια με είχε φρενάρει ο Κύριος, με είχε βάλει μέσα στη Μεγκάνη, ξέρετε τι Μεγκάνη, με σφιχτήρα καλά και άρχισε να με λιμάρει, να με τροχίζει. Με έβαζε στο αμόνι πολλές φορές και έπεφτε η σφύρα. Δεν καταλάβαινα γιατί μου γινόταν όλα αυτά, γιατί μου συνέβαιναν όλα αυτά. Μόρφωνε ο Κύριος τον παλαιοχαρακτήρα μου. Να μην λέμε ποτέ, αδερφοί, ότι εγώ δεν αλλάζω χαρακτήρα. Μου το είχε πει ένας αδερφός κάποτε. Του λέω, αδερφέ, θα πρέπει να μοιάσουμε τον Κύριο. Άμα δεν θέλουμε να μοιάσουμε τον Κύριο, άμα δεν υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού, θα έχουμε συνέπειες σίγουρα. Γιατί άμα δεν αφήσουμε τον Κύριο, αδερφοί, να μας δώσει το σχήμα που θέλει, να μας κάνει λίθος ζωντανούς, αδερφοί, δεν θα μπορούμε να απαρτίζουμε την οικοδομή του Κυρίου μας, που είναι ο ναός αυτός ο πνευματικός. Δεν γίνεται, αδερφοί. Θα πρέπει να μοιάσουμε τον Κύριο. Θα πρέπει να ακούμε τον Κύριο. Μας μαθαίνει πραγματικά την υπακοή, αδερφοί, ο Κύριος. Δόξα στον Κύριο. Λέω, Κύριε, πότε θα τελειώσει αυτό? Και πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Αδερφοί μου, και ξέρετε, οι δυνατότερες μηλόπετρες που με τροχίζανε, που με γυαλίζανε, ήταν η γυναίκα μου, ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, οι γαμπροί μου. Θα μου πεις, τι σου κάνανε, αδερφέ? Κάθε μέρα, αδερφή, τι γινόταν? Με περνάγανε από ιερά εξέταση. Να φανταστείτε, τις Κυριακές στην εκκλησία πήγαινα τροχάδιν να τους ξεφύγω γιατί με κυνηγούσανε. Δεν θα πας πουθενά. Μα είναι Κυριακή σήμερα, χριστιανοί πάνε στην εκκλησία. Εσείς δεν πάτε στην εκκλησία σας? Όχι, δεν πάμε, ούτε εσύ θα πας. Σας παρακαλώ, τους έλεγα, αφήστε με να πάω στην εκκλησία. Μου κλείναν την πόρτα, αδερφοί, με κλειδί. Μπαίναν και οι ίδιοι, κάναν τείχος όπως κάνουν τείχο ποδοσφαίρου στα γήπεδα, να μην περάσει μπάλα. Μπαίναν εκεί, δεν θα πας πουθενά. Σας παρακαλώ, τους λέω. Και μια από αυτές τις μέρες, λέω, θα
πηδείς από το παράθυρο κάτω τους, αφήστε με να πάω στην εκκλησία. Τέλος πάντων έκανα, ήταν γύρω στα 5-6 μέτρα ψηλά στο πρώτο όροφο. Μόλις πήγα προς το παράθυρο, μία αδερφή μου πετάγεται και λέει: αφήστε τον να φύγει, αυτός είναι τρελός, θα το κάνει, θα φύγει από το παράθυρο. Είχαν δει οι αδερφοί τη στερεά απόφαση που είχα πάρει. Δεν ήθελα να αφήσω την εκκλησία ποτέ, αδερφοί. Δεν ήθελα να λείπω από την εκκλησία, αλλά ούτε και τώρα. Εκτός που ερχόμαστε στην Ελλάδα για το έργο του Θεού. Μόνο γι' αυτό το λόγο, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Αυτό το βλέπω πονηρός. Βλέπει, εάν πάρει στερεά απόφαση στην καρδιά σου, αδερφέ, να ακολουθήσει τον Κύριο, να κάνει το θέλημα του Κυρίου, θα σου αντισταθεί σίγουρα στην αρχή. Αλλά εάν εμείς μείνουμε και επιμένουμε, θα το χάσει το παιχνίδι. Σίγουρα. Εάν μας δει ότι είμαστε δειλοί, προσέξτε αδερφοί, οι δειλοί δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαι απειλή ο πατέρας, η μητέρα, οι γείτονες, μη με δει κουμπάρα, ο κουμπάρος, η γειτόνισσα. Δεν πάμε καθόλου καλά, αδερφοί. Να πάρουμε στερεά απόφαση, αδερφοί, να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να κάνουμε όλα τα διαταχθέντα εις εμάς, είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Και να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη Θεού. Αυτό πιστεύω είναι το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί. Για όλους μας. Ισχύει για όλους μας, αδερφοί. Να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου μας. Λίγα του κανάν του Κυρίου μας, αδερφοί. Τρέχανε οι συγγενείς να τον πιάσουν. Είναι εκτός σε αυτό. Αυτός τρελάθηκε. Τι άφησε τώρα τα τραπέζα εκεί, τις καρέκλες, το επιπλοποιείο εκεί πέρα του Ιωσήφ. Και ήταν καλός μαραγκός, τέκτονας. Έφυγε εκεί πέρα, πάει αυτός. Πήρε τα βουνά. Πήρε τις λίμνες και μιλάει για μια βασιλεία. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, στον Κύριό μας. Ότι δεν τον έπνιγε το συνέστημα αυτό το ανθρώπινο και ήταν όντως άνθρωπος, αδερφοί. Ομοιοπαθής, όμοιος με εμάς, αλλά χωρίς αμαρτίες. Ναι, όταν πήγε η μητέρα του και τα αδέρφια τον περιμέναν απ' έξω από το σπίτι και πήγε ο μηνυτής και του λέει, του ψιθυρίζει, έξω είναι η μαμά σου, η μητέρα σου, είναι τα αδέρφια, σε περιμένουν. Σε βρήκαν επιτέλους. Άντε πάνε να τους δεις. Έχεις τόσο καιρό να τους δεις. Και ο Κύριος, αδερφή, ούτε το κήρυγμα διέκοψε, αδερφή, ούτε το συνέστημα τον έπιασε. Φοβερό, αδερφή. Το συνέστημα είναι ανθρώπινη αδυναμία, αδερφή μου. Δεν υπάρχει συνέστημα εις τον Θεό. Δεν το νομίζω. Είναι ανθρώπινη αδυναμία. Ποιος είναι μητέρα μου, λέει, και αδέρφια μου. Μόλις τα ακούσανε οι ακροατές, τι λέει τώρα αυτός. Ποιος είναι, λέει, μητέρα μου και αδέρφια μου. Αυτοί είναι, λέει, που ακούνε και πράττουνε το θέλημα του πατέρα μου του ουρανίου. Που ακούνε και πράττουνε το λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα αδέρφια μου, λέει, και αυτές είναι οι μητέρες μου και αυτοί είναι οι πατέρες μου. Φαντάζεστε, δεν το ακούσαν οι συγγενείς του, σίγουρα το ακούσαν, αφού εκεί λίγο πιο έξω ήταν. Και ο Κύριος δεν κήρυτε ψιθυριστά, αδέρφοι. Το ξέρετε, δεν είχαν μεγάφωνα τότε. Υψώναν τη φωνή τους. Βροντερή φωνή, δυνατή φωνή για να ακούνε όλοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χωρίς συνέστημα, αδερφοί. Ο πατέρας και η μητέρα, βεβαίως θα τους αγαπάμε και θα τους θυμάμαι τους γονείς. Μην το πάρουμε και στραβά και λάθος. Για να είμαστε, αδερφοί, ευλογημένοι σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη γη. Πρέπει να τους θυμάμαι και να τους αγαπάμε. Αλλά να μην γίνουν το εμπόδιο ώστε να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θυμάμαι κάποτε, αδερφοί, ο Σατανάς ερχόταν πραγματικά αυτό το πρόσωπο, σ' άκουγα τη φωνή του. Ξέρετε τι με έλεγε. Έφερνε τη γυναίκα μου δίπλα, έφερνε τα παιδιά την άλλη φορά. Την άλλη φορά με έφερνε τους γονείς μου. Αγαπάς περισσότερο αυτούς ή τον Χριστό σου? Και είχα βαριά ασθένεια. Και έπρεπε να του απαντήσω. Αλλιώς δεν σταματούσε. Αγαπάς τον Χριστό σου ή αγαπάς τη γυναίκα σου? Λέω, τον Χριστό μου αγαπάω. Έφευγε. Τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι? Τα παιδιά, εδώ είναι τώρα. Πιο βαρύ το συνέστημα. Τον Χριστό μου αγαπάω. Τη μαμά σου και τον παπά σου. Η μαμά σου σε γέννησε. 9 μήνες σε κράτησε την κοιλιά. Δεν την αγαπάς. Περισσότερο τον Χριστό σου αγαπάς. Μάλιστα. Αδερφοί. Λέω, τον Χριστό αγαπάω. Και δοκιμάστηκα από τους συγγενείς τώρα, αδερφοί, πάνω σε αυτό. Ήμουν 3 μηνών χριστιανός. Θερμός χριστιανός, ζηλωτής χριστιανός. Με περικυκλώσαν όλοι, με βάλαν στη μέση, αδερφοί μου. Ο άλλος με χτυπούσε
Ο άλλος με τριχωμαντούσε, είχα και γένεια τότε. Άλλος μου τραβούσε τα γένεια, άλλος με έφτυνε, άλλος με τσιμπούσε και πετάγεται ο αδερφός μου σαρκικός, έναν έχω. Ο Θεός να τον σώσει και να τον ευλογήσει, είναι πολύ καλός τώρα βέβαια, είναι υπέρ ημών. Μου λέει, αγαπάς εμένα περισσότερο ή τον Χριστό? Αυτά που μου ψιθύριζε ο διάβολος, αδερφέ. Και το είπα εξόφθαλμα μπροστά σε όλους, αγαπάω πρώτα τον Χριστό μου και Θεό μου, μετά αγαπάω εσένα Τάσο μου, του λέω. Όχι, λέει. Λέω, ναι. Δόξα. Μόνο αυτό το βράδυ ήταν το πιο δύσκολο, αδερφέ. Την άλλη μέρα επικρατούσε ειρήνη και γαλήνη. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Να μην κάνουμε υποχωρήσεις, αδερφοί. Αμήν. Ούτε παραχώρηση, σας παρακαλώ. Αμήν. Όχι, δεν θα κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν θα προδώσουμε τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Λέμε, ο Ιούδας τον πρόδωσε. Αλλά και εμείς μερικές φορές, άμα δεν προσέχουμε, τον προδίδουμε, αδερφοί. Με το ανθρώπινο συνέστημα, με την ανθρώπινη αδυναμία. Ο αδερφός μας ο Πέτρος τον πρόδωσε στην αυλή του Γιάννα και του Καλιάφα. Δεν τον γνωρίζω. Αναθεμάτησε, ευλογημένε. Προηγουμένως τι έλεγες? Αλήθεια είσαι ένας από αυτούς? Εγώ? Μα είσαι Γαλιλαίος, φαίνεται. Το παρουσιαστικό σου, τα λόγια σου, η διάλεκτό σου. Πα, τους λέει. Εγώ? Τίποτα, καμιά σχέση με αυτόν. Ο Κύριος, αδερφοί, μόνο που τον κοίταξε. Μόνο το βλέμμα που του έριξε, τον διαπέρασε, έκλαψε, σηκώθηκε και έφυγε, πήρε τα βουνά ο Πέτρος. Τι έκανα εγώ? Τι έλεγα εγώ? Τι υποσχέθηκα εγώ? Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ευτυχώς που δεν δίνει σημασία πολύ στα λεγόμενά μας ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί τις περισσότερες φορές άλλα έχει η καρδιά μας, άλλα λέει το στόμα μας. Είναι στις παροιμίες γραμμένο. Άλλα έχουμε μέσα, άλλα λέει το στόμα μας. Άμα τα δίνουν όλα σημασία τι λέγαμε, αλλή μόνο σε εμάς. Ευτυχώς, πολλά παραβλέπει ο Κύριος μας, αδερφοί. Πολλά. Πολλά βλέπει, αλλά δεν τα βλέπει. Πολλά ακούει, αλλά δεν δίνει μεγάλη σημασία. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αδερφοί, γιατί είναι αγαθός Θεός. Είναι πολύ καλός Θεός. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν αξίζει να αγαπάμε κι εμείς έναν τέτοιο Θεό, να λατρεύουμε έναν τέτοιο Θεό και να τον ακολουθούμε, αδερφοί, ο οποίος πρώτος μας αγάπησε και πήρε τη θέση μας επάνω στο Σταυρό? Δεν τον πέταξε τον Πέτρο, αδερφοί. Κοιτάξτε τι του κάνει παρακάτω. Ενώ ο Κύριος λέει: θα πάω στο Ιεροσόλυμα και θα με πιάσουν, του λέει: Κύριε, σταμάτα. Εγώ με έδωσε τα κλειδιά τη βασιλεία των ουρανών, μου είπε πέτρα, μήπως το πήρε και έτσι ο Πέτρος, έτσι? Η πέτρα είναι πραγματικά ο Χριστός, αδερφοί. Ο Πέτρος ήταν πραγματικά άχυρο. Και εμείς πολλές φορές άχυρο είμαστε. Δεν ξέρω πώς το πήρε. Λέει, τώρα για να τον πάρω αγκαζέ να του πω κάτι. Έλα εδώ, Κύριε, εδώ να σου πω. Λέει, τι μας λες τώρα? Τι να σε πιάσουν για να σε θανατώσουν? Μας σοβαρολογείς τώρα? Κάνει μαθήματα στον Κύριο, αδερφοί. Το έχετε προσέξει? Γίνου ήλαιος, Κύριε, σε σένα. Λείπει στον εαυτό σου. Τι πράγματα είναι αυτά? Πω. Γιατί κακώς έπραξε ο άνθρωπος, αδερφοί? Το ανθρώπινο συνέστημα. Μπήκε μπροστά, αδερφοί, το ξέρετε. Να μην γίνει αυτό σε σένα, Κύριε. Όχι, τι, να σε πιάσουν, να σε μπέξουν, να σε σταυρώσουν? Μα δεν σταμάτησε ο Κύριος η σταύρωση, αδερφοί, στο θάνατό του μόνο? Και θα αναστηθώ, λέει, αφού το είπε. Την τρίτη μέρα εγώ θα αναστηθώ. Δεν έπρεπε να το δεχτούν αυτό το λόγο της Αναστάσεως τουλάχιστον, έτσι, αδερφοί? Αλλά η βιασύνη, αδερφοί, τυφλώνει. Βεβαίως, αδερφοί. Το να προπορευόμαστε του Κύριου, να πηγαίνουμε μπροστά και ο Κύριος να είναι από πίσω, δεν αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Γιατί η όρασή μας είναι μικρή. Μόνο η όραση του Κυρίου δεν έχει περιορισμούς, αδερφέ. Εμείς βλέπουμε περιορισμένα, πολύ λίγο. Και μακάρι ο Κύριος να μας δώσει όραση, αδερφέ, να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Να αντιλαμβανόμαστε, αδερφέ, τις καταστάσεις, τις περιστάσεις. Ακόμα και τα γεγονότα. Λέω πάντα στους αδερφούς, αγαπητά μου αδέρφια, λέω, άμα προλάβουμε το σπινθήρα, προλαβαίνουμε τη φωτιά. Γιατί ένα σπιθήρα, μια μικρή σπιθήρα μπορεί να κάψει ολόκληρο δάσος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Άμα με το πρώτο λόγο αντιδράσουμε, δηλαδή φερθούμε με ταπεινοφροσύνη και δεν ανταποδίδουμε ή δεν λέμε αυτά τα οποία μας λένε, ησυχάζουμε, δεν μιλάμε, σιωπούμε, προλαβαίνουμε τη φωτιά. Γιατί ξέρω ότι όταν έρχονται οι τριβές, εκεί βγαίνουν και οι σπιθήρες. Πάρε, Κύριο, πέτρες και δυο σίδρα να δεις τι γίνεται. Έτσι είναι, αδερφοί.
Μπορούμε να προλάβουμε και τις τριβές. Άμα προλάβουμε το σπινθήρα, αδερφοί, προλαβαίνουμε τις φωτιές. Μα τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Να μην φερόμαστε έτσι όπως μας φέρονται, αδερφοί, οι άνθρωποι. Μπορεί, παράδειγμα, ο σύζυγος ή η σύζυγος να είναι απότομη και νευρική και να λένε πολλά. Μην μιλάς, αδερφέ μου. Μην μιλάς, αδερφέ μου. Μην αντιστέκεσαι. Άστο. Άσε ο Κύριος να κάνει δικαιοσύνη και κρίση, άμα εσύ το θέλεις. Άστο. Το δοκίμασα και αυτό, γι' αυτό σας το λέω. 3 χρόνια το στόμα μου δεν σταματούσε. Κόντρα, κόντρα με τη γυναίκα. Και είναι θαύμα, αδερφοί, που έχω ακόμα οικογένεια, γιατί θα μπορούσα να τη χαλάσω με την ασοφία μου και με τη βιασύνη μου. Ήθελα να κάνω τη γυναίκα μου να πιστέψει. Με το ζόρι. Της έλεγα εκεί ότι φοράνε το μαντήρι, πνευματικά πράγματα. Θα της έκλεισες. Τι τουρκάλα θα γίνω εγώ, λέει. Άσε με ήσυχη, καλά. Και έβριζε. Εγώ δεν πιστεύω πουθενά. Εγώ έφταιγα, αδερφοί, που της πήγαινα κόντρα, επέμενα, αδερφοί μου. Από τότε που έκλεισα το στόμα μου και δεν μιλούσα, τότε άρχισε ο Θεός να εργάζεται. Ναι, αδερφοί, το διαπίστωσα αυτό, όντως. Εάν την έσαι απειθώσεις λόγων, να κερδιθώσεις άνευ λόγου. Είναι η καλύτερη συνταγή. Το λέω σε πολλούς αδερφούς. Ησύχασε, αδερφέ, μην μιλάς. Άστο. Άφησε τον Κύριο να εργαστεί. Άσε τον Πνευματόγιο να κάνει τη δουλειά του. Δόξα στον Κύριό μας. Μην προπορευόμαστε τον Κύριο, αδερφοί. Γνωρίζω αδέρφια, αδερφοί έχουν χρόνια στον Κύριο. Και ακόμα οι γυναίκες τους, οι άντρες είναι απ' έξω. Γιατί, αδερφέ? Ταπεινώσου. Μα να γίνω γέφυρα εγώ να με πατήσει. Είχα πει σε έναν αδερφό, γάιδαρος να γίνεις, αδερφέ. Να ταπεινωθείς. Για να μπορέσει ο Θεός να εργαστεί. Μη μιλάς, αδερφέ μου. Άσε τον Κύριο να μιλήσει. Γιατί τα λέει καλύτερα από εμάς ο Κύριος, αδερφέ. Το πιστεύετε αυτό? Αμήν. Εγώ 3 χρόνια τα έκανα θάλασσα. Ευτυχώς μας φύλαξε ο Θεός, αδερφοί. Με φύλαξε ο Θεός. Θα θρυνούσα τη γυναίκα, θα θρυνούσα τα παιδιά. Ευτυχώς. Ο οποίος, αδερφοί, τα χαλάσματα που κάνουμε εμείς, τα διορθώνει και τα οικοδομεί και πάλι. Ο Κύριός μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Μπορούμε να τα προλάβουμε, αδερφοί. Ο Πέτρος πήγε να τον προλάβει τον Κύριο. Τον επιτιμάει ο Κύριος και του λέει: Παγιοποίησε μου, Σατανά. Γιατί δεύτερον είστε του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Αδερφοί, δεν μπορούμε με τα ανθρώπινα φρονήματα να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Με τις σκέψεις μας, με τις βλέψεις μας. Ναι. Συγκινιόμαστε κιόλας, Κύριε, όχι, Κύριε. Μα ξέρει τι κάνει ο Κύριος και ξέρει τι λέει ο Κύριος. Δεν ξέρει. Κύριος είναι. Προαναγγέλει. Προαναγγέλει. Προφητεύει με λίγα λόγια. Και λέει τι θα συμβεί. Δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται, αδερφοί. Πάει να τον εμποδίσει κιόλας. Πού θα πας, Κύριε? Έπρεπε ο Κύριος να πάθει. Κατά τα σγραφάς ήταν γραμμένο. Έπρεπε. Όπως είναι γραμμένο στους ψαλμούς, στους προφήτες, έπρεπε να πάθει ο Χριστός. Να κάτι μούτρα ο Κλέοπας κι άλλος μαθητής. Πάει ο Κύριος. Και μερικές από την παρέα μας τον είδανε, λέει. Δήθεν τον είδαν. Αλλά ούτε και αυτό τον πιστέψαν, αδερφοί. Και άρχισε ο Κύριος, αδερφοί, να τους εξηγεί τα σγραφάς. Και είναι καλά να αφήσουμε το Πνεύμα Άγιο να μας εξηγεί και να μας ερμηνεύει τις γραφές. Ναι, αδερφοί μου. Και πάλι δεν καταλάβαν. Ναι, μεν η καρδιά τους σκεγόντανε μέσα, αλλά έμενε ο νους Χριστός. Οι μαθητές, αδερφοί, μετά την Ανάσταση, καταλάβαν τις γραφές. Γιατί έκανε μια έκβαση πνευματική ο Κύριος και τους άνοιξε το νου. Και χρειάζεται, αδερφοί, ο Κύριος να μας ανοίξει το νου, προσέξτε. Και άμα ο Κύριος μας ανοίξει το νου, θα μας ανοίξει και την καρδιά. Θα τον ακούμε το λόγο του Θεού, θα τον εννοούμε και η καρδιά θα το δέχεται. Γιατί άμα ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν βρει γη καλή και αγαθή, δεν πρόκειται να φυτρώσει μέσα, ούτε μπορεί να μείνει. Γι' αυτό, αδερφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να εργαστεί την καρδούλα μας, να την κάνει όντως γη καλή και αγαθή, ώστε να δέχεται το λόγο του Θεού. Αδερφοί μου, να πάρουμε στερεά απόφαση στην καρδιά μας, να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας, να σηκώνουμε καθημερινώς το σταυρό μας, όχι μια φορά. Σήκωσα το σταυρό μου και είμαι εντάξει τώρα. Ο Κύριος λέει καθημερινώς το σταυρό μας. Και το έχουν παρεξηγήσει σήμερα κατά όνομα χριστιανοί. Κάνουνε τους ξύλινους σταυρούς, κάνουνε τους χάλκινους σταυρούς, τους χρυσούς σταυρούς. Κουβαλάμε τον Χριστό. Εγώ κουβαλάω το σταυρό του Χριστού. Λέει τέτοιο σταυρό μπορεί ο καθένας να κουβαλήσει. Το πραγματικό σταυρό και ονειδισμό του Χριστού να σηκώνουμε καθημερινώς και να τον ακολουθούμε, αδερφοί.
Εάν τόσα κάνανε στον Κύριό μας, εάν τόσα υπέστη ο Κύριός μας, τον ελιδωρούσαν, δεν αντιλιδώρει, έπασχε, δεν απειλούσε, εμείς καλύτεροι του Κυρίου είμαστε, αδερφοί. Περνάμε μια κατάσταση, μια θλίψη. Εντάξει, αδερφέ μου. Είναι να τα περάσουμε αυτά για το καλό μας. Αλλά έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον Κύριο, αδερφοί. Θα κατανικήσουμε τα πάντα και θα σταθούμε. Και ο Κύριος δεν θα επιθέσει περισσότερο βάρος από ό,τι εμείς μπορούμε να κρατήσουμε. Όχι, αδερφοί. Ο ζυγός του είναι ελαφρύς, το φορτίο του είναι απαλό. Ο λόγος του, αδερφοί μου. Δόξα στον Κύριό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί. Να μας δίνει πάντοτε χάρη. Να ομολογούμε το όνομά του. Είναι πολύ σπουδαίο. Μας δίνει πολύ χαρά και εμείς βγαίνουμε στον δρόμο εκεί πέρα. Με άλλο τρόπο βέβαια. Ακόμα δεν πήραμε εμείς τις ντουντούκες και τα μεγάφωνα. Με άλλο τρόπο τους πλησιάζουμε. Η πόλη που είμαστε έχει πάνω από 5.000 Έλληνες. Γι' αυτό και ο Θεός άνοιξε πόρτα εκεί πέρα. Αδερφοί, και Γερμανούς έχει προσθέσει στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είμαστε μια πολυεθνική Εκκλησία εμείς, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και να μην σας διαφεύγει κάτι, να προσεύχεστε για τα αδέρφια μας όλο τον κόσμο, γιατί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι παγκόσμια. Στο Λόγο του Θεού δεν λέει ότι ο Θεός θέλει να σωθώσει οι Έλληνες. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και μακάρι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό να προσεύχομαστε για την Ελλάδα μας, που είναι η πατρίδα μας προσωρινή, που για μένα όχι τόσο πολύ, γιατί ζω 47 χρόνια στη Γερμανία. Την Ελλάδα δεν την ξεχνάμε, την αγαπάμε. Έχουμε πολλά αδέρφια στην Ελλάδα. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Γι' αυτό και ερχόμαστε στις συνόδους, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Να βλέπουμε τα αδέρφια μας, να βλέπουμε τα πρόσωπά τους και να παίρνουμε θάρρος, αδερφοί. Να ανακτούμε νέες δυνάμεις. Δόξα στον Κύριό μας. Προσεύχεστε υπερημών, αδερφοί. Και εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς. Και αν ο Θεός μας αξιώσει να σας ξαναδούμε επί της γης, θα χαρούμε πάρα πολύ. Εάν όχι, εύχομαι και πιστεύω εσείς νεφέλες στην παρουσία του Θεού. Αμήν.